Ο ποντικό με αδυναμία στα παγκάρια πιάστηκε στη φάκα. Χτύπησε για πρώτη φορά στα τέλη του Ιούλη και τελευταία λίγες ημέρες πριν σε τρεις ναού σε Αγιομήρωνα και Πενταμόδη, αλλά και σε ένα κατάστημα με καλλιντικά στο κέντρο του Ηρακλείου, με τη συνολική λία να φτάνει τις 3.500 ευρώ. Συνελήφθη χθε για παραβάσει τη νομοθεσία περί όπλων, ωστόσο από την προανάκριση προέκυψε πω ο 60χρονο βρισκόταν πίσω από τι κλοπέ και διαρρήξει. Η έρευνα τη ασφάλεια απέδωσε καρπού και οδήγησε στην εξιχνίαση. Δεν είναι ωστόσο τα μόνα περιστατικά, καθώ το τελευταίο διάστημα από τα Χανιά ω το Λασίθι, εκκλησίε μπαίνουν στο στόχαστρο. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου σχεδόν το μέτρημα χάθηκε καθώς το τελευταίο διάστημα οι ιερώσει λιδρούν απανοτά και ανενόχλητα. Πλέον ενδεικτικό το γεγονό πω μέσα σε μία μόλι ημέρα άνοιξαν ναού και εξοκλήσια σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Φανταστείτε ότι σε μία μέρα είχαμε τέσσερι παραβιάσει, τέσσερα περιστατικά. Εξελίχθηκε το πρώτο εξελίχθηκε στον ναό του Αγίου Μύρωνα στου πίσιδε του Αγίου Νικολάου. Ε, το δεύτερο στα Κατσίκια, στου ποτάμου, ψηλά στα βουνά. Και το τέταρτο τη ημέρα εκείνη ήταν στην Παναγία, την Οδηγήτρια στην Κριτσά. Τα μάτα των πιστών από τι εικόνε και μετρητά από το παγκάρι των εκκλησιών κάνουν φτερά, ενώ ακόμη και γραφεία ενωριών δεν γλιτώνουν από τους δράστες. Όλο ένα και αυξάνονται τα περιστατικά τα οποία ε, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στους ιερούς ναούς μας και στα πνευματικά κέντρα και στα γραφεία των ενωριών. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες εκτιμάται πως δεν αποκλείεται πίσω από όλε τι υποθέσεις διαρρήξεων κυκλοπών να κρύβεται ένα συγκεκριμένο άτομο που δρά συνήθω με μονομένα φροντίζοντας να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του και να μην αφήνει πίσω του ίχνη που θα μπορέσουν εύκολα να αποκαλύψουν στην Ελλάδα ταυτότητά του.